τελειώνει και βρίσκονται στη λάθος μεριά του σκορ. Σίγουρα δεν θα αρέσει το προπονητή αυτή η μετριότατη εμφάνιση. Νομίζω, Χρήστο, πως σήμερα έχουν φοβερή αχλογιστία στην επίθεση. Αν κάνουν κάτι γι' αυτό οι καιρός, ίσως αλλάξουν τα πράγματα άρδιν. Λοιπόν, ο χρόνος μας τελείωσε για απόψη, οπότε ευχαριστώ τον Γιώργο Θαναελάκη που ήταν μαζί μου. Αυτό ήταν για σήμερα, φίλες και φίλοι. Και από μέρους μου ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σας, όπου και αν βρίσκεστε ανά τον κόσμο. Σε αυτή τη γειτονιά του κόσμου εδώ ο καιρός δεν είναι ιδιαίτερα καλός. Έχουμε κάποια απειλητικά σύννεφα πάνω από τα κεφάλια μας και ενδέχεται να βρέξει. Φυσικά ούτε οι θεατές, ούτε οι παίκτες, ούτε οι διαιτητές τοούνται από τον καιρό. Φαντάζομαι όλοι τους θα έχουν βρεθεί και σε χειρότερες από αυτές εδώ σήμερα γενικές συνθήκες. Ένα γήπεδο στο Λίδι που σίγουρα σε φτιάχνει. Είτε αγωνίζεσαι σε αυτό, είτε βλέπεις αγώνα. Όπως ίσως να προσέξατε, το μάτς ξεκίνησε. Λούκας Πακετά. Προς τα πίσω η μπάλα, θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση από το 0. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Περιμένει πάσα. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Ροδρίγες. Θα τη στείλει, θα κάνει ένα σουτ. Το πρώτο του σουτ στο σημερινό παιχνίδι. Η Παρή έχει μεγάλη ικανότητα σε αποτυπέσεις. Δεν πρέπει ποτέ να εφησυχάζει με αυτήν την ομάδα.
Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Γκοντίν προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Ευκαιρία για γκολ. Θέλει να κάνει σέντρα από εδώ. Ο διαιτητής καταλογίζει αμέσως φάουλ. Ο διαιτητής, όπως φαίνεται, θέλει να του κάνει παρατηρήσεις. Πιθανότητα να τον ηρεμήσει και να του επιστήσει την προσοχή. Φάουλ σε όχι και τόσο ευνοϊκή θέση. Μόλις που την έδιωξε. Πλάγιο. Ράκιτιτς ψάχνει τη σύρτη πάσα. Δεν πάει. Ντεσίλιο. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Έχει την μπάλα σε καλό σημείο. Η πίεση που του άσκησε σε αυτό το μαρκάρισμα θα τον κάνει να παραπατήσει. Λούκας Πακετά. Λούκας Πακετά. Πολύ καλό το passing game εδώ. Και να η ευκαιρία. Πολύ σωστή επέμβαση. Εδώ τα χρειάστηκε λίγο ο goalkeeper, αλλά μπράβο του. Θα τροφοδοτήσει τον συμπαίκτη του εκεί δίπλα. Μπορεί να βγάλει τη σέντρα εδώ. Και βάζει αρκετή δύναμη στη σέντρα του. Λούκας Πακετά. Μάλλον εδώ έχουμε έλλειψη αποφασιστικότητας. Δειλά-δειλά, οι ομάδες κάνουν αισθητή την παρουσία τους στον αγώνα και στις αντίπαλες άμυνες. Και βγάζει την μπάλα προς τα άκρα. Ο παίκτης έκανε μια όμορφη κούρσα προς την μπάλα, αλλά μάλλον δεν είχε αρκετές δυνάμεις για να βγάλει και το σούτ. Ιμπουλά. Εκτός γραμμής, σε πλάγι. Συνδυάστηκε πολύ όμορφα και γρήγορα με τον παίκτη του και βέβαια έβγαλε μια ιδανική τελική παλιά. Κάνουν ένα πολύ μεγάλο βήμα προς το όνειρο. Σίγουρα είναι αυτό που τόσος κόσμος λαχταρούσε εδώ. Αλλά δεν θα πρέπει τώρα να επαναπαυθούν στις δάφνες τους. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Λούκας Πακετά. Μπάλα στον Ντεπάι. Βλέπουμε πως το μοναδικό τέρμα του αγώνα ήταν και αυτό που έκανε τη διαφορά. 1-0 το σκορ. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Θα γεμίσει προς τον άξονα. Και με αυτό θα γλιτώσουν από άμεσο κίνδυνο. Ντεσίλιο. Ντεσίλιο επιχειρεί ένα ηρωικό κατέβασμα. Ισάκ. Γκοντίν θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Κάνει επίδειξη τεχνικής κατάρτισης εδώ. Ωραίο διώξιμο. Να δούμε αν θα βγάλουν και κάτι καλό για την ομάδα του.
προωθεί την μπάλα. Ο Λούκας Πακετά με την μπάλα. Ντεπάι προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Στέλνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Καλή προσπάθεια εδώ. Αν έβρισκε και τον συμπαίκτη του, θα ήταν ακόμα καλύτερο. Σαν σύλληψη ήταν πολύ καλή. Η εκτέλεση όμως χόλαινε. Δεσίλιο. Υπέροχη κίνηση. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Δοκίμασε να τα κάνει όλα μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Άλλωστε, κάτι τέτοιες προσπάθειες δύσκολα βγαίνουν. Μπάλα στον Ντεπάι. Ντεπάι επιτίθεται προς την αντίπαλη εστία και τη στέλνει προς τα αριστερά. Με αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να χτίσουν το παιχνίδι τους. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Όχι, λάθος μπαλιά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Ροδρίγες. Δεσίλιο. Θα χάσει τελικά τον βηματισμό του. Και έχουν ξανά την μπάλα στην κατοχή τους. Λούκας Πακετά. Μπάλα στον Ντεπάι. Ντεπάι! Ο Ντεπάι είναι ακίνδυνος εκεί. Θα πρέπει να στρίψει για να δει τέρμα. Με πλάτη στον τερματοφύλακα δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Κόνσε. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Οι δύο ομάδες αποσύρονται και φυσικά όλα είναι ανοιχτά το δεύτερο μέρος. Καθώς το 1-0 μόνο ασφαλές σκορ δεν μπορεί να θεωρηθεί. Έπαιξαν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, προηγήθηκαν και οι οπαδοί τους χαίρονται με την απόδοση της ομάδας. Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε. Το 1-0 συνήθως είναι και παγίδα, γιατί είναι αρκετά έθραυστο σκορ και αν επαναπαυθεί σε αυτό η ομάδα μπορεί να την πατήσει. Με τους παίκτες να κρίνονται πίσω αντί να δημιουργούν νέες καταστάσεις. Πολύ αποτελεσματικό φάουλ που κέρδισε, θα λέγαμε δίκαια, εδώ ο παίκτης. Απομακρύνθηκε ο κίνδυνος. Μενσά. Λούκας Πακετά. Ιμπουλά. Επιμένει εκεί. Και θα πάρει την μπάλα. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Λούκας Πακετά. Κατάφερε και την κράτησε. Λούκας Πακετά. Μεγάλη ευκαιρία. Είναι ευκαιρία. Η μπάλα στο πλεκτό. Η Λιόν ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Αν λάβουμε υπόψη μας τον ελεύθερο χώρο που είχε, αλλά και την άνεση χρόνου,
δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσει. Έτσι δεν είναι. Κινήθηκαν πανέξυπνα και οι δύο, τόσο ο σκόρερ όσο και ο συμπαίκτης που το έβγαλε την ασίστ. Και το παιχνίδι ξεκινά και πάλι από την αρχή. Το παιχνίδι αυτό έχει τα πάντα. Ρυθμό, θέαμα, πάθος. Τι άλλο να ζητήσεις από έναν αγώνα. Λούκας Πακετά. Λούκας Πακετά. Γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Και συνεχίζει. Ντεπάι. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Με τόσο κόσμο εκεί δεν υπήρχε καθόλου χώρος για σουτ. Με τόσο σουτ. Ντεπάι! Ωραία επέμβαση. Μπράβο. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να προσωπήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Κάνει τη μακρινή παλιά. Ντεσίλιο. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Ξεκινάει η κόντρα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Ράκιτιτς. Θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Καταφέρνουν αμέσως να ξαναπάρουν την μπάλα. Τη στέλνει μακριά. Ιμπουλά. Ματίας Βαλντές. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Και απομακρύνει την μπάλα. Προφανώς δεν θέλει να ρισκάρει. Μπέρια θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Όχι, είναι offside. Σωστή είναι η απόφαση του βοηθού. Λούκας Πακετά και τη στέλνει προς τα αριστερά. Λούκας Πακετά. Όμορφες πάσες. Κάνει προσπάθεια. Και έσωσε ο Ρουκέ. Πολύ σημαντική αυτή η απόκρουση. Φανταστική ενέργεια. Σώζει την ομάδα του από σίγουρη παραβίαση. Αυτές οι πάσες είναι χάρμα οφθαλμών. Τελικά, ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία. Ράκιτιτς θα τη στείλει στα μετόπισθεν για να ξεκινήσει μια νέα επίθεση. Ράκιτιτς. Καλό διώξιμο. Ράκιτιτς δοκίμασε τη βαθιά παλιά, αλλά αυτή δεν πήγε ποτέ σε πόδια συμπαίκτη. Νομίζω πως άλλο ήθελε να κάνει και άλλο έκανε. Και αυτό το απολογητικό βλέμμα προς το συμπαίκτη. Το σουτ. Υποδειγματική απόκρουση. Ανεβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Λούκας Πακετά. Ράκιτιτς. Ράκιτιτς προσπαθεί να δημιουργήσει χώρος. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Καλή αμυντική προσπάθεια. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Η μπάλα φτάνει στην άλλη πλευρά. Είναι γρήγορο σαν αστραπή. Εδώ έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία για σέντρα. Πλέον πρέπει να προσέχουν και οι δύο τις αντεπιθέσεις.
ψυχραιμία, κατοχή της μπάλας και αξιοποίηση των ευκαιριών είναι το σύνθημα και για τις δύο πλευρές. Σαν κάτι, αλλά όχι και για γκολ. Η Λιόν φάνηκε να έχει αδυναμίες εκεί στα άκρα. Όχι βέβαια πως η άμυνά τους ήταν καλύτερη στον άξονα. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι στάθηκαν πολύ τυχεροί σε αυτή τη φάση. Η Παρή θα κάνει άλλη μία αλλαγή. Πολύ καλή σκέψη από τον coach, γιατί η ομάδα του τώρα χρειάζεται μια ένεση στο δημιουργικό κομμάτι. Οσμαν! Δεν ήταν τυχερός εδώ. Μενσά κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Κάνει τη μακρινή παλιά. Είναι πλάγιο. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Επιχειρεί το γέμισμα. Κόνσε. Ενεργεί σωστά εδώ, καθαρίζοντας τη φάση. Μπέρια. Ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Να και το σφύριγμα της λήξης. Ο αγώνας. Πολλά από